Το δεύτερο μέρος θα το κλείσουμε με ζωντανή σύνδεση με Ζάκυνθο, πανέμορφο νησί. Είχαμε ξανασυνδεθεί στις αρχές της τηλεοπτικής σεζόν. Εκεί μας περιμένει η κυρία Μαρία Νεωνάκη και ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης. Η κυρία Νεωνάκη είναι πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Ζακύνθου ή Μεγαλόνησος και ο κύριος Τσουρουνάκης αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα και από την ωραία Ζάκυνθο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Από πίσω έχετε ένα υπέροχο φόντο, σωστά κυρία Νεωνάκη? Πού ακριβώς βρίσκεστε? Είμαστε στην Μπόχαλη και έχουμε πανοραμική θέα της πόλης της Ζακύνθου. Ήρθαμε εδώ έτσι για να σας δώσουμε μια εικόνα ωραία και καλοκαιρινή βέβαια. Ναι. Γι' αυτό. Δεν ξέρουμε αν έχουμε καλή σύνδεση. Βέβαια, είναι πάρα πολύ καλή σύνδεση. Ωραία. Είναι το λιμάνι της Ζακύνθου, είναι απέναντι ο Σκοπός. Στο βάθος είναι Καλαμάκι, από εκεί έχουμε... Έχει και καλοκαιρία σήμερα. Καλή εδώ πέρα και σας καλούμε να πιούμε ωραίο καφέ εδώ πάνω. Βέβαια, βέβαια. Να σας κρατάμε κάτι από Κρήτη. Βέβαια, εννοείται αυτό. Κύριε Τσουρουνάκη, τι να κρατάμε από Κρήτη? Το βασικό που πρέπει να φέρετε είναι τσικουδιά. Από εκεί ξεκινάμε. Για να γιορτάσουμε. Να μας τροφοδοτήσετε. Μερικά άλλα πράγματα τα έχουμε και εδώ. Το πρόγραμμά σας περιλαμβάνει Κρήτη το εφετινό καλοκαίρι, κύριε Τσουρουνάκη? Βεβαίως και περιλαμβάνει Κρήτη. Έχουμε ακυρώσει βέβαια τις μεγάλες εκδηλώσεις. Θα σας ενημερώσει κύριε Νεωνάκη, έχουμε κάνει ένα λεύκομα και θα το παρουσιάσουμε σε πρώτη ευκαιρία. Είναι ένα λεύκομα με κριτικούς ζωγράφους, αν δεν κάνω λάθος, και κάναμε μια αντιγραφή, φτιάξαμε ένα λεύκομα από τα έργα των κριτικών ζωγράφων που βρίσκονται στο Μουσείο της Ζακύνθου. Μάλιστα. Κυρία Νεωνάκη, για πείτε μας περισσότερα. Ωραία, να σας πω εγώ. Λοιπόν, είχαμε πει και την άλλη φορά ότι η κριτική το 1669 με την πτώση του Χάντακα ήρθαν στην Ζάκυνθο, ήταν η δεύτερη πατρίδα τους, πρόσφυγες οι κριτικοί, λόγοι, ζωγράφοι, μουσικοί και απλοί πολίτες. Έφεραν ιερά κοιμήλια και την τέχνη τους προφανώς. Μεγάλοι ζωγράφοι φιλοτέχνησαν εδώ έργα και βρίσκονται, υπάρχει ολόκληρη αίθουσα στο Μουσείο Ζακύνθου, όπου υπάρχουν τα έργα τους. Εμείς θελήσαμε να κάνουμε ένα λεύκομα με μερικά από αυτά τα έργα. Δεν καταφέραμε βέβαια να το παρουσιάσουμε ακόμα. Ναι. Ταυτόχρονα επιλέξαμε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, μοναδική, την Επισκοπιανή, την Παναγία την Επισκοπιανή, η οποία έχει ύψος 1,72 και 70 εκατοστά πλάτος. Ναι. Και έχουμε αναθέσει σε σκοπιό ζωγράφο Ζακυνθινό να κάνει μια αντιγραφή. Μάλιστα. Και όλο αυτό θα το παρουσιάσουμε κάποια στιγμή, ελπίζουμε προς το τέλος του καλοκαιριού, γιατί εντάξει, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες φέτος. Μάλιστα, εδώ πέρσι είμαστε να παρουσιάσουμε και να αναφερθούμε για να ξανασυνδεθούμε. Κυρία Νεωνάκη, ευχαριστούμε πολύ. Το μήνυμά σας στους κριτικούς, κύριε Τσουρουνάκη, που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? Το μήνυμα μας είναι οι κριτικοί να μας επισκεφτούν στη Ζάκυνθο. Βέβαια. Η Ζάκυνθο είναι ένα πολύ ωραίο και φιλόξενο νησί. Η κριτική φιλοξενία με τη ζακυνθινή φιλοξενία έχουν πολλά κοινά σημεία. Εμείς σαν σύλλογος έχουμε επηρεάσει τα ήθη και τα έθιμα της Ζακύνθου σε ένα μικρό βαθμό. Μάλιστα. Όμως τα ήθη και τα έθιμα της Ζακύνθου είναι σε πολλά σημεία κοινά με, την Κρήτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Περιμένουμε. Βέβαια. Θα περιμένουμε λοιπόν τους κριτικούς να μας επισκεφθούν. Να είστε καλά, κυρία Νεωνάκη, κύριε Τσουρουνάκη. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.